Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο μια ολόκληρη γενιά εργαζομένων να πάει χαμένη, βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Πάολο Φάλκο, οικονομολόγο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, που ειδικεύεται σε εργασιακά θέματα. Μιλώντας στο insider.gr στο πλαίσιο του συνεδρίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ψηφιακή στρατηγική της Ελλάδας, ο δρόμος για την ανάπτυξη, κρούει τροκόδωρο του κινδύνου στους χαράσοντες πολιτικοί, τονίζοντας πως πρέπει να προετοιμάσουν το εργασιακό έδαφος της ψηφιακής εποχής, εμπλουτίζοντας τις δεξιότητες των σημερινών εργαζομένων σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Με αφορμή την υπογραφή των συμβάσεων μίσθωσης για έρευνες υδρογων ανθράκων στα χερσαία οικόπεδα της Σάρτας Πρέβεζας, Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Τολοκαρδανίας από τα ΕΛΠΕ και την Ενεργία αντίστοιχα, ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης ανήγγειλε ότι θα ακολουθήσει υπογραφή και άλλων συμβάσεων. Επιδιώκουμε να εκμεταλλευτούμε τις εγχώριες πηγές ενέργειας με βασική προϋπόθεση την προστασία του περιβάλλοντος, τόνισε, σημειώνοντας παράλληλα ότι διεξάγεται κύκλος συζητήσεων με πολλές πετρελαϊκές εταιρείες διεθνούς εμβέλειας για την αξιοποίηση και άλλων περιοχών εκτός του Ιωνίου. Ξεχάστε τις προμήθειες και τις καθυστερήσεις στις διατραπεζικές σας μεταφορές. Τώρα με μια κίνηση από το κινητό σας τηλέφωνο μπορείτε να μεταφέρετε χρήματα άμεσα και το κυριότερο δωρεάν. Χάρη στο νέο πληροφοριακό σύστημα Iris, η Τράπεζα της Ελλάδος συγκεντρώνει τα στοιχεία των καταθετών και εγγυάται ασφαλείς συναλλαγές μεταξύ διαφορετικών τραπεζών. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εξουσιοδοτήσετε την τράπεζα της επιλογής σας για να δηλώσει ένα λογαριασμό σας στο Iris, τον οποίο θα λαμβάνετε τα χρήματα που σας στέλνουν οι άλλοι μέσω της νέας υπηρεσίας που εγκαινιάζει μια νέα εποχή στα τραπεζικά εμβάσματα. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 773,54 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,22%. Τοτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.